Η λέξη σεβασμός είναι το κλειδί στη νέα εποχή κατά πολέμηση της πανδημίας. Όλο ένα και μεγαλύτερα βήματα προς την κανονικότητα κάνει η Κύπρος με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει τσουνάμι χαλαρώσεων στα μέτρα ενάντια στην πανδημία. Τα νέα μέτρα στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητάς μας, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη σταδιακή και ολοκληρωτική άρση των περιορισμών. Ο κορονοϊός είναι ακόμη εδώ. Από τις 11 Απριλίου καταργείται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Καταργείται το Safe Pass σε χώρους εργασίας, με εξαίρεση τους εργαζόμενους σε οίκους ευγυρίας, κλειστές δομές και νοσηλευτήρια. Καταργείται η επίδειξη Safe Pass σε επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν κοινό, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε εργοτάξια, σε λαϊκές αγορές, παζαράκια και πανηγύρια. Αλλαγές ανακοινώθηκαν και σε ό,τι αφορά τα θετικά στον ιό άτομα και στις επαφές τους. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα επιτρέπεται η αυτόματη αποδέσμευση των θετικών περιστατικών κατά την 7η μέρα του αυτοπεριορισμού χωρίς την διενέργεια rapid test, νοουμένου ότι δεν παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα και η αποδέσμευση κατά την 5η μέρα με αρνητικό PCR test. Αποφασίστηκε επίσης η μείωση της καραντίνας σε 5 ημέρες των στενών επαφών κρουσμάτων, νοουμένου ότι δεν παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα, ενώ υποχρεούνται για διενέργεια rapid test κατά την 3η και 5η μέρα από την επαφή. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα έχουν αναδρομική ισχύ. Αλλαγές αποφασίστηκαν και για την εφαρμογή του μέτρου Test to Stay με μείωση της χρονικής περίοδου σε 5 μέρες, με εξαίρεση τους μαθητές που αποτελούν ενδοοικογενειακή επαφή θετικού περιστατικού. Επέκταση ισχύως του μέτρου σε εξωσχολικές απογευματινές δραστηριότητες. Παράλληλα, από την Δευτέρα θα επιτρέπονται οι επισκέψεις σε ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια με την προσκόμιση Rapid Test ισχύως 24 ωρών. Επιτρέπεται η διοργάνωση ομαδικών κατασκηνώσεων με την προσκόμιση Safe Pass. Αυξάνεται η πληρότητα σε θέατρα, κινηματογράφους και αίθουσες θεαμάτων στο 100% της χωρητικότητας και συστήνεται τηλεργασία σε ποσοστό 25%. Από τις 18 Απριλίου, για την αποφυγή αθέμητου ανταγωνισμού, καταργείται το Safe Pass σε λιανικό εμπόριο και εμπορικά κέντρα. Εξαιρούνται ωστόσο οι χώροι εστίασης εντός των εμπορικών κέντρων. Στις 2 Μαΐου, κατά την επιστροφή των μαθητών από τις εορτές του Πάσχα, απαιτείται η προσκόμιση rapid test ισχύως 48 ωρών και στη συνέχεια επίδειξη rapid test ισχύως 7 ημερών. Από τις 15 Απριλίου, η ανακοίνωση των θετικών διαγνώσεων θανάτων και νοσηλειών θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Αποφασίστηκε επίσης το νέο σχέδιο δράσης για την ομαλή λειτουργία των πτήσεων με την κατάργηση κατηγοριοποίησης χωρών και κατάργηση της υποχρέωσης συμπλήρωσης και προσκόμισης του Cyprus Flight Pass από τις 18 Απριλίου. Και για να ταξιδέψει οποιοδήποτε προς Κύπρο από την οποιαδήποτε χώρα, αν δεν είναι εμβολιασμένος ή αν δεν κατέχει πιστοποιητικό ανάρρωσης, θα πρέπει να προσκομίζει μια εργαστηριακή εξέταση, rapid test 24 ώρων πρώτης αναχώρησης ή PCR εντός 72 ώρων. Τα άτομα κάτω των 12 ετών εξαιρούνται από τους περιορισμούς. Θα δούμε και πώς διαβολεύουν.